ο κατασκευαστής αγαλμάτων. Ένας αγαλματοπόλης κατασκεύασε κάποτε ένα αγαλματίδιο Ερμή και πήγε στην αγορά για να το πουλήσει. Καθώς κανείς δεν του έδινε προσοχή όλη μέρα και θέλοντας να προσελκύσει τους αγοραστές, άρχισε να φωνάζει πως «Ο Θεός αυτός είναι μεγάλος θαυματοποιός και φέρνει καλοτυχία και πλούτη σε όποιον του ανήκει. Ελάτε να πάρετε το πιο σπουδαίο άγαλμα του κόσμου. Όποιος το πάρει θα αποκτήσει απίστευτα πλούτη και καταπληκτική υγεία». Κάποιος από τους περαστικούς της αγοράς τότε τον πλησίασε και τον ρώτησε κάτι λογικό. «Αν είναι έτσι όπως μας τα λες, γιατί τον πουλάς, αντί να τον κρατήσεις για δικό σου και να απολαύσεις μόνος σου τα ωφέλη του?» Ο αγαλματοποιός ξαφνιάστηκε και έχασε τα λόγια του. Επειδή όμως ήταν επιτίδιος, βρήκε γρήγορα μια δικαιολογία να πει: «Αυτός εδώ φέρνει πάρα πολλά κέρδη στα σίγουρα, αλλά μετά από πολύ καιρό, ενώ εγώ χρειάζομαι χρήματα άμεσα, εδώ και τώρα, έστω και λίγα». Συμπεράσματα. Για κάποιον εσχροκερδί που δεν σέβεται ούτε καν τους θεούς, είναι εύκολη η πιο τυποτένια δικαιολογία. Δευτερευόντως, τα είδωλα δεν φέρουν κέρδη από μόνα τους,